τελείως απροκάλυπτο και αυταρχικό τρόπο έγινε σαφές που στόχευε το κυβερνητικό νομοσχέδιο για την αστυνόμευση των πανεπιστημίων. Θέλουν να βγαίνουν τα πτυχία και οι βαθμοί των φοιτητών σύμφωνα με το πόσο υποκύπτουν και σκύβουν το κεφάλι στην καταστολή και στο σχεδιασμό με κατεύθυνση της κυβέρνησης, ελεγχόμενη εκπαιδευτική διαδικασία σε, σε όλα της τα επίπεδα από τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Τα δίκαια αιτήματα των φοιτητών χτυπήθηκαν με καταστολή χωρίς ίχνος ενδιασμού για το ποιο σηκώνει κεφάλι, για το τι διεκδικεί. Αυτά είναι που τους ενοχλούν, οι διεκδικήσεις των φοιτητών για ανοιχτά σχολεία και πανεπιστημιακή εκπαίδευση με όλες τις δυνατότητες της επιστημονικής κοινότητας του έργου του περιεχομένου, και γι' αυτό προσπάθησαν να δώσουν μήνυμα ότι θα επιβάλλουν την πολιτική μιας κούφτας επιχειρηματικών ομίλων με την καταστολή στα πανεπιστήμια. Οι φοιτητές κάναν σαφές. Το εργατικό κίνημα θα δώσει απάντηση τις επόμενες μέρες. Οι σύλλογοι καθηγητών μπορούν να δώσουν αποφασιστική απάντηση και να κλείσουν την πόρτα και της καταστολής και της πολιτικής που θέλει να βάλει το πανεπιστημιακό έργο στο χέρι των επιχειρηματικών ομίλων. Ήταν τελείως απαράδεκτος ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν βουλευτής, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, μέλη συλλόγων της πανεπιστημιακής κοινότητας, στελέχη του εργατικού κινήματος από τα σωματεία, που ζητούσαν και έγιναν μπαλάκι μεταξύ των επικεφαλής της αστυνομίας και της εισαγγελέως, όταν ρώτησαν για ποιο λόγο, με ποιο αίτιο, με ποιο δικαιολογητικό κάναν αυτή την παρέμβαση και τις προσαγωγές. Δεν πήραν απάντηση, ακριβώς γιατί θέλανε να κρύψουν τον προσχηματικό χαρακτήρα της παρέμβασης για να πετύχουν την καταστολή με τη σκοπιμότητα που είπαμε νωρίτερα.